Γεια σας και καλώς ήρθατε. Γεια! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Καλό φθινόπωρο επισήμως. Έχει αρχίσει και δροσίζει και επιτέλους έχουμε μια ωραία θερμοκρασία και αντέχουμε να αναπνέουμε σε αυτή τη χώρα. Δεν έκανα καλοκαιρινό βίντεο. Ναι. Θες να δεις καλοκαιρινό βίντεο? Οριακά και όχι, δεν θες. Δεν έκανα κάτι εξωπραγματικό, έκανα κάτι συνηθισμένο που κάνω κάθε χρόνο. Χωριό. Απλά δεν ήταν τόσο ωραίο το καλοκαίρι, είχαμε κάτι περίεργα θέματα μέσα σε αυτό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά. Γενικά όλη η χρονιά δεν μας έχει πάει πολύ καλά, όπως έχετε καταλάβει, και συνεχίζουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Τέλειο! Τέλειο! Εγώ μόλις γύρισα από μια συνέντευξη, είχα κάνει και ένα βαψιματάκι, γι' αυτό είπα και να ανοίξω και την κάμερα. Όχι τέλειο, εντάξει, μην τρελαθούμε. Εδώ φαίνεται πιο κόκκινο από εδώ, τέλος πάντων, μπορεί να είναι και σκιά. Εδώ έχουμε ένα αυτή περίεργο που πονάει τις τελευταίες μέρες. Είπα να ανοίξω την κάμερα γιατί έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο και το είχα ανάγκη κάπως και ήθελα να μοιραστούμε αυτό το συναίσθημα, ρε παιδί μου. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε εσείς, γράψτε στα σχόλια, αν θέλετε ποτέ να σχολιάσετε κάτι σε αυτό το βίντεο, δηλαδή δεν είναι και κάτι που κάνετε και τόσο συχνά. Το βασικό όμως που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε εγγραφή, εδώ. Και τι θα συζητήσουμε σήμερα? Τι σας έχω εγώ? Αρχικά θα σας βάλω μερικά πλάνα από αυτά που είχα γυρίσει από το καλοκαίρι, γιατί είναι κρίμα αφού τα υπάρχουν γραμμένα, καταγεγραμμένα κάπου, να μην τα δείτε, είναι κρίμα. Έχω και ένα ξέσπασμα φωτιών, γιατί το νιώσα και το έβγαλα από μέσα μου, οπότε θα δείτε έτσι λίγο μερικά καλοκαιρινά και θα επιστρέψουμε μετά στο σήμερα και στο εδώ και τώρα. Okay. Yeah. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαστε ήδη στο χωριό. Και αυτό, αν δεν είσαι χωριό και δεν είναι κάπως έτσι, τότε κάτι έχει πάει πολύ λάθος. Για άλλη μια χρονιά εδώ στη Μεσσηνία, νομίζω ότι τα έχουμε μάθει τόσο καλά που γι' αυτό ερχόμαστε, και επίσης είναι η μόνη φθηνή λύση στις μέρες μας. Αλλά είναι και πολύ όμορφα και είναι και πάνω ξευνό, οπότε πιστεύω το βράδυ να κάνει ωραίο ύπνο και ζεστού δροσούλα, να κοιμηθώ σαν άνθρωπος επιτέλους, γιατί με τη ζέστη δεν την παλεύω. Ανεμιστήρας εδώ τον ακούτε μάλλον, αλλά δεν την παλεύω. Άμα έχει πολύ ζέστη είναι ξεκάθαρο πια. Είμαι άνθρωπος του χειμώνα και του κρύου, δεν ξέρω τι έχω λαιμό. Μάλλον κοκκίνησα από την οδήγηση. Τέλος πάντων. Και εκεί που λες ότι θα κάνεις ένα ευχάριστο καλοκαίρι και θα σκέφτεσαι να περάσεις όμορφα, γιατί δεν έζησες και την ωραιότερη χρονιά της ζωής σου, σου σκάνε αυτά. Φωτιές. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω εσείς πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό το συναίσθημα. Αλλά δεν είναι πολύ ευχάριστο. Και είναι χρόνων. Δηλαδή, δεν θυμάμαι στη ζωή μου στα 37 που είμαι να μην έχω ζήσει ένα καλοκαίρι με βροχές, δηλαδή. Μακάρι να έχει βροχή. Με φωτιές. Δηλαδή, να έχεις μνήμες από 4-5 χρονών. Από τα 4-5 δεν θυμάμαι να μην έχω ακούσει φωτιά κάθε καλοκαίρι. Είναι πολλά τα χρόνια. Δηλαδή, κάντε κάτι. Οκ, θα υπάρχουν και πτυχαία να γίνουν πράγματα και ο καιρός και όλα αυτά που μπορεί να ακούγονται και η κλιματική κλίση. Και κλίση, τι είπα. Ναι, καταλάβατε. Αλλά ένα όπα, ρε φίλε. Ένα όπα, δηλαδή τώρα πέθανε και μια γυναίκα πάλι. Δηλαδή, στην Αθήνα. Φωτιά στην Αθήνα. Δηλαδή, δεν είναι στη μέση του πουθενά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Και δεν είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, είμαστε υποτίθεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα που, σου ξαναλέω, θα γίνουν και φωτιές. Δεν γίνεται, γιατί είμαστε σε μια χώρα μεσογειακή που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά, ρε παιδιά, δεν έχω διάθεση ούτε να βγάλω βίντεο ούτε τίποτα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα βγει αυτό το βίντεο ποτέ. Αλλά είμαι σε φάση πάλι. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορεί να διανοηθεί το κεφάλι μου. Από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Αυτό μας περιγράφει σε αυτή τη χώρα. Τίποτα άλλο. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτό δεν λέγανε πάλι. Αυτό συμβαίνει και στη χώρα. Όλο λάθος. Fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. I breathe to seem to whisper that you. Second poetry. Dream a little dreamer. Αρχικά να πούμε ότι ανεβαίνουμε πάρα πολύ στο... Ανεβαίνουμε, αστείο. Απλά ανεβαίνουν οι subscribers και έχουν φτάσει σε ένα νούμερο Θα θέλαμε παραπάνω, δεν πειράζει. Έτσι και δεν είναι ότι κάνω και κάθε μέρα βίντεο και σας έχω τρελάνει και μπαίνετε και καινούργοι. Οπότε δεν πειράζει. Το πάμε σιγά σιγά και αυτό το κομμάτι. Θέλω να ανέβει. Γιατί είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω, με χαλαρώνει κάπως, μου δίνει μια ροή κάπως στην πραγματικότητα, η οποία δεν την ανέχομαι πολύ τελευταία, για διάφορους λόγους. Οπότε θέλω να ανέβει αυτό, να είναι κάτι που έστω προχωράει και πάει καλά. Θα μου πεις και έτσι πάει καλά, απλά πάει σιγά καλά. Ας δεχτούμε και ας αγαπήσουμε αυτό το κομμάτι που πάει ακόμα και αργά. Δεν πειράζει, δεν μπορούν να πηγαίνουν όλα μπαμ κάτω και δεν γίνεται χαμός. Κάποια θέλουν πιο αργές κινήσεις και πιο αργά βήματα και τι να κάνουμε κιόλας, δεν θα πεθάνουμε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στο εξής. Μάλλον το σημερινό βίντεο θα είναι έτσι λίγο μιλάμε, λέμε τα νέα μας και τέτοια. Εγώ αυτό που να σας πω είναι ότι έχω βαρεθεί να κάνω συνεντεύξεις. Βασικά η αλήθεια είναι ότι από τον Αύγουστο έκανα, δεν προχώρησαν ποτέ. Είχε κάνει 2, 3, 4, δεν θυμάμαι πόσες, δεν προχώρησε. Και τώρα έκανα του πρώτου του Σεπτέμβρη. Τώρα Σεπτέμβρη έκανα και έναν Σεπτέμβρη μήνα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω, δεν έχω πολύ ωραίο feeling. Μπορεί να πάει και καλά, όμως θα δούμε, θα δούμε. Γενικά ήταν λίγο μεγάλη απόσταση. Και δεν είναι άντε πες ότι είναι μακριά. Το πρόβλημα είναι ότι είναι η περιοχή που είναι και λίγο με φόβησε τελικά. Νομίζω ότι θα ήταν πιο τέτοιο. Είναι λες και σε χωριό. Είναι άνω, πολύ άνω λιώσια. Και οκ, δεν είναι υπερβολικά μακριά, αλλά λίγο δεν ξέρω να είμαι μόνη μου εκεί όμως σε ένα τέτοιο χώρο στη μέση του πουθενά. Λίγο με αγχώνει πάρα πολύ και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Θα δούμε. Είναι κάτι υπό συζήτηση. Θα ακούσατε λογικά πριν που σας έλεγα τα του καλοκαιριού με τα βιντεάκια τα προηγούμενα, οπότε προχωράμε εδώ σε άλλα. Οπότε το κομμάτι δουλειά λίγο δεν. Επίσης είχα βρει μια δουλειά, δεν ξέρω αν θα σωστό είχα πει αυτό. Αν είναι σωστό είχα πει, ότι παραιτήθηκα κιόλας. Ναι. Οπότε ναι, ότι μας έχει μείνει αυτό. Ένα κατάλοιπο ενός μήνα που δεν προχώρησε. Τα μαλλιά έχουν κατέβει και για πρώτη φορά για κάποιο λόγο δεν θέλω να κάνω αντάβιες. Θέλω βασικά, σκέφτομαι να το αφήσω έτσι, να βγουν και άλλο λευκά. Γιατί η κούκλα μου έτσι μου ήρθε, δεν ξέρω. Λίγο δεν γούσταρα τα μαλλιά. Σίγουρα θα κουρευτώ. Είναι κάτι που θα γίνει τις επόμενες μέρες, γιατί λίγο αυτό. Ουσιαστικά το βίντεο μάλλον θα είναι βλογκάκι. Blog το βλέπω. Οπότε αύριο που θα κουρευτώ θα σας δείξω το αποτέλεσμα, γιατί αύριο θα πάω να κουρευτώ. Σήμερα Δευτέρα, 16/9 θα είναι το πρώτη μας τέτοια, οπότε μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα κάνουμε τύπου vlog. Γενικά θέλω λίγο να δούμε πώς θα πάει αυτή τη εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Σκέφτομαι σοβαρά για ένα βίντεο που θέλω να κάνω, απλά επειδή είναι κάπως πιο προσωπικό, έχει να κάνει με θέμα υγείας και είναι λίγο πιο βαρύ και πιο τέτοιο, φοβάμαι κιόλας. Οπότε θα κάνω εδώ έτσι λίγο μια εισαγωγή, ας το πούμε, όχι εισαγωγή, λίγο να μου πείτε το feedback, ψάξτε αν θα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μιλάω για το γενικείο κοινό μόνο, girls only please. Οπότε θα ήθελα λίγο ένα feedback, να μου πείτε την άποψή σας, αν θα σας ενδιαφέρει κάποιο πρόβλημα γυναικείο να συζητηθεί όσο περισσότερο γίνεται και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα ή να πούμε κάποια πράγματα ή να εκτεθούμε τέλος πάντων, γιατί είναι να εκτεθείς αυτό το θεματάκι τέλος πάντων. Ένα από τα συγκλονιστικά νέα του Σαββατοκυριακού μου είναι ότι μαζέψαμε την πισινάρα, γιατί άρχισε να κρυώνει και δεν θα κάναμε άλλα μπάνια, οπότε πάει η πισίνα, μας τελείωσε, δεν έχουμε πια. Ένα που επίσης παρατηρώ είναι ότι το κινητό μου τα έχει παίξει, πρέπει να κάνω αλλαγή, αλλά θα την κάνουμε όταν θα βρούμε δουλειά, οπότε κάνει υπομονή. Αν το βίντεο δεν σου φαίνεται ωραίο, μπορεί να φταίει το κινητό μου, μπορεί. Τώρα έχω ανοίξει το λάπτοπ και η αλήθεια είναι, όταν μειώνονται τα χρήματα είναι λίγο κάπως περίεργη η φάση. Και πιέζεσαι και στεναχωριέσαι και είναι κάπως, δηλαδή δεν ξέρω αν κάποιος άλλος το περνάει αυτό και είναι έτσι. Φυσικά και πρέπει να αλλάξει, φυσικά και δεν πρέπει να πέφτουμε συνέχεια και να ασχολούμαστε μόνο με αυτό το θέμα, γιατί δεν αλλάζει κάτι με το να μπυρι. Οπότε θα το αλλάξω και εγώ το mood τώρα. Και θα το πάω στα δικά μας, τα κλασικά, τα εικονογραφημένα και αγαπημένα, που έγινε να κάνει μεταξύ. Επίσης, να σας πω ότι δεν ξέρω αν γίνεται να βάλω link. Γίνεται. Νομίζω γίνεται στις πληροφορίες. Ναι, θα σας βάλω link, γιατί άνοιξα στο Vinted για να πουλήσω μερικά ρούχα τα οποία δεν τα φοράμε και δεν μας κάνουν και δεν βασικά αρχικά είναι του τόσο περισσότερα ρούχα. Κάποια παλιά t-shirt και τέτοια και κάποια που κάμισα, τα οποία δεν του κάνουν ή δεν κάθονται ωραία ή έχει τελειώσει η χρήση τους σε αυτό το σπίτι, οπότε αποφασίσαμε να τα δώσουμε, να τα βάλουμε κάπου και ή να το δίναμε σε κάποιους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ή μετά η σκέψη ήταν το vintage, μιας και είναι αρκετή μόδα σε αυτή τη χώρα. Οπότε το κατέβασα και έχω βάλει αρκετά ρουχαλάκια. Θα σας βάλω στο κουτί της περιγραφής το τέτοιο, μήπως σας ενδιαφέρει κάτι. Δεν είναι ακριβά, προφανώς 4-5 ευρώ maximum. Δεν έχω βάλει μεγάλες τιμές, γιατί είναι και παλιά ρούχα, οπότε γιατί όχι, να πάρουν μια δεύτερη ζωή από κάποιον. Οπότε θα σας το βάλω και αυτό, αν θα σας ενδιαφέρει. Εγώ έχω ένα ζευγάρι παπούτσια που ίσως ενδιαφέρει κάποιους ή κάποια συγκεκριμένα, γιατί είναι της Mary Boo. Δεν τα φόρτισα, είναι περσινή σειρά, είναι ψηλοαθλητικό τέτοια. Δεν ξέρω αν θεωρούνται νησιάτικα ή ξέρεις τέτοιο καιρό, δεν είναι για βροχή. Αλλά θα σας βάλω εδώ το τέτοιο. Αν σας ενδιαφέρει, πηγαίνετε στο βίντεο να τα πάρετε, να τα κάνετε δικά σας. Είναι φορεμένα και 4-5 φορές. Τα έχω κλείνει, τα έχω καθαρίσει, είναι πεντακάθαρα. Αλλά δεν μου κάθισαν καλά στο πόδι, δεν με βολέψανε. Οπότε είναι κρίμα να μείνουν σε μια ντουλάπα και να μην φορηθούν και να μην τα χαρεί κάποιος άλλος, μιας και είναι και πολύ καινούργια. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, θα σας βάλω το κουτί. Πηγαίνετε, πάρτε τα. Θέλω να φύγουν από εδώ, να μην τα βλέπω πια. Είναι κρίμα να κάθονται μέσα σε ένα κουτί και να μην τα φοράει ένας άνθρωπος που τα θέλει ή τα έχει ανάγκη και να πάρει σε μια λίγο καλύτερη τιμή. Οπότε, πηγαίνετε, φάτε αυτά τα καημένα τα Mary Boo. Προφορέμβει, είναι κρίμα από το Θεό να μένουν εκεί και να μην τα παίρνει κάποιος ή να μην τα φοράει. Αυτά για το vintage. Θα βάλω και άλλα. Έχω και εγώ δικά μου ρούχα, τα οποία η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω φωτογραφίσει. Μην μου πούμε και ψέματα. Πρέπει να τα φωτογραφίσω. Ναι, πρέπει. Το έχω κάνει. Όχι. Μπορούμε να κάνουμε βίντεο με αυτό. Πολύ πιθανόν. Γιατί όχι. Θα σας δείξω εδώ που θα βγάλουμε τις φωτογραφίες μας από το τέτοιο. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τραβάω βίντεο και να βγάζω και φωτογραφίες. Γιατί τραβάω με το κινητό. Τέλειο. Οπότε δεν θα έχουμε τέτοιο footage. Πώς λέγεται. Λάθος. Δεν θα έχουμε τέτοιο βίντεο, τέλος πάντων. Τέτοιο υλικό συγκεκριμένα να γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε αντίο ζωή. Αλλά ναι, είναι ενδιαφέρον. Όποιος έχει ρούχα που δεν του κάνουν, δεν του αρέσουν. Εντάξει, δεν μιλάμε για πεταμένα ρούχα που έχουν σκιστεί και έχουν χαλάσει. Εγώ δεν έχω δώσει τέτοια ρούχα. Είναι φορεμένα απλά και είναι λίγο παλιότερα, τα οποία απλά δεν μας κάνουν και δεν τα θέλουμε πια στην ντουλάπα μας. Χαλασμένα και τέτοια συνήθως τα πάω στην ανακύκλωση απευθείας, στους κάδους ανακύκλωσης. Υπάρχουν πολλοί γύρω-γύρω σε σούπερ μάρκετ και σε τέτοια. Υπάρχουν. Βάλτε τα εκεί για σιγουριά, γιατί δυστυχώς τα ρουχαλάκια δεν ανακυκλώνονται τόσο εύκολα όσο πιστεύω. Εδώ η μπλουζίτσα αυτή 800 ετών που μου ήρθε να τη βάλω σήμερα, που γράφει και Forever Juliet, γιατί είναι ρομαντισμός. Με αυτόν ζούμε. Τι να κάνω. Επίσης θα σας δείξω και ένα πλάνο τρελό μετά. Θα σας το δείξω αργότερα όμως, όχι τώρα. Με κάτι που έκανα, θα σας πω όλη την ιστορία. Και στα δικά μας. Λοιπόν, εμένα η σκέψη μου αυτή τη στιγμή είναι ότι θέλω να κάνω ένα ταξίδι οπωσδήποτε χειμερινού προορισμού. Δεν σας λέω πού και για μια συγκεκριμένη περίοδο. Κάτι τον Δεκέμβρη γενικότερα θα πω, έτσι θα το αφήσω να αιωρείται. Οι σκέψεις μου είναι ότι θέλω να το κάνω οπωσδήποτε, θέλω να πάω σε αυτή την πόλη, πρωτεύουσα. Και είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος που θέλω να πάω εκεί. Το θέμα τώρα είναι, μπορώ να πάω Βιγέννη? Όχι. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Ξέρουμε? Δεν ξέρω. Οπότε ναι, η κατάσταση είναι τέτοια. Δεν έχω το να κάνω support στον εαυτό μου και να κάνω κάτι τέτοιο. Μπορείς να μεταναστεύσεις όμως εκεί. Θα ήταν ωραία ιδέα να μπορείς να φύγεις και να είσαι τελικά το Δεκέμβρη εκεί. Θα ήταν πολύ ωραία. Γίνεται πάλι, δεν ξέρουμε αν γίνεται. Τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε άλλο, γιατί θα πούμε πράγματα που δεν θέλουμε να πούμε και να γίνουμε και ρεζίλι των σκυλιών. Όχι, των σκυλιών του Ρικ. Θα γίνουμε ρεζίλι στο Ρικ. Είναι κρίμα από το Θεό. Ωραία. Εδώ φεύγουν, εδώ αριστερά, δεξιά. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Να το, όχι. Πάλι στραβό είναι. Ρε. Τέλφα. Αυτά που λέτε. Θα προσπαθήσω να τρεβώ κάθε μέρα έτσι λίγο. Δεν θα με μένει κάθε φορά. Μην τρελαθούμε κιόλας. Θα είναι το καθημερινό μου πρόσωπο. Επίσης να σας δείξω τα έργα μου. Πρέπει να τα δείτε γιατί... Νομίζω κάποιος σας είχα δείξει. Δεν τέλειω. Μόνο. Χαίρομαι που δεν βάζω τα ίδια χρώματα πάντα. Δεν έχετε καταλάβει βασικά ποια είναι χρώματα. Μου φαίνεται να κάνει μαύρο. Εδώ έχω βάλει και πιο πράσινο. Μια παράνοια. Και εδώ έχουμε ένα κοινό. Α, εδώ έχω ένα που δεν έχω τελειώσει. Θα τελειώσω. Οκ, να ξέρω πού να συνεχίσω. Θα συνεχίσω αργότερα. Ένα ζωγράφισμα. Αυτά. Οπότε θα τα πούμε μάλλον αύριο. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω σήμερα. Μάλλον για δουλειές δεν το κόβω. Αύριο. Να είμαι όλη μέρα από το πρωί εδώ για να είμαι πιο focus. Θα σας δείξω το μαλλί πριν και μετά. Να δείτε πάντως ότι έχουμε μακρύνει. Έχουμε μακρύνει και είναι κάπως τώρα από το μπάνιο. Αλλά εδώ ρε παιδί μου, αυτά εδώ κάτω κάτω είναι πολύ σκληρά. Όσο και να βάζω τέτοια λίγο με πονάνε, οπότε θέλει μια ανανεωσούλα το μαλλί, κάποιο, να πάρουμε λίγο μήκος, κάτι. Ενώ αυτά εδώ μου αρέσουν σαν μήκος. Νιώθω όμως ότι δεν μ' αρέσουν κιόλας. Είναι αυτό. Μ' αρέσουν και δεν μ' αρέσουν κιόλας. Είναι σε αυτό το μετέχνη. Κλασική φίλη. Αυτά. Πάω να κάνω το σεμινάριο γιατί το έχω παραμελήσει τις τελευταίο καιρό και πρέπει να το προχωρήσω. Να είναι καλά το Udemy. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εδώ έχω εμβριφήσει πλέον. Κάνω σεμινάρια και έτσι. Και στα αγγλικά παρακαλώ. Όχι απλά στα ελληνικά όπως έκανα το προηγούμενο στο ΕΚΠΑ. Στα αγγλικά. Μπράβο. Και μπράβο μου που μπορώ. Μπράβο μου που το καταλαβαίνω. Εκεί είναι η ουσία. Λοιπόν, πάω να συνεχίσω γιατί δεν το έχω ξεκινήσει πολύ. Είμαι στο 1% ας πούμε. Τώρα έχω πάει στο 2 σχεδόν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο σεμινάριο. Έχει πάρα πολλούς. Σε πάει σε διάφορα σημεία. Οπότε θα τα πούμε tomorrow με κάτι καινούριο. Να δούμε τι θα μας φέρει η μέρα. Έτσι, έτσι θα το πάμε. Vlog! 2,000 years later. Γεια με νέο μαλλί. Και οκ, τώρα προσπαθώ να το συνηθίσω. Πολύ κόψη μου έπεσε. Θέλει λίγο χρόνο. Πολύ cute. Δεν τράβηξα χθες τίποτα γιατί νομίζω ότι θα κάνουμε αλλιώς. Τελικά τα κάνουμε σήμερα. Είναι Τετάρτη. Αντάβιες ίσως χρειαστούνε. Δεν ξέρω, τώρα μου αρέσουν κάπως. Κοντό! Welcome back! Ένα μικρό σμούθι. Με νεκταρίνια, γιαούρτι, λίγο, πώς λέγεται, κόλλησε. Εγώ που ήθελα να κουρευτώ κιόλας, αλλά τώρα που τα άκοψα λίγο, έχω πάθει λίγο, δεν το έχω ακόμα συνηθίσει. Πλάκα έχουν, αλλά λίγο θέλω. Το φανελάκι εδώ το Μπέρσικα το 1821. Έχει τα μπρόκολα πάνω. Καλημέρα λοιπόν. Next day. Έχουμε φτάσει αισίως την Πέμπτη. Χαμός. Έχει πάλι ζέστη. Δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι όχι. Έβγαλα το ρίκι, είναι έτσι, τι ωραία είναι τώρα. Έχει πάει 10. Έβγαλα το σκύλο και βγήκα με σορτσάκι, μια μακριά μπλούζα και λίγο κρύο. Τώρα είμαι στο σπίτι όμως, είχε ακόμα ζέστη στα θερμοκρασία. Οπότε εγώ και τον ανεμιστήρα, να ακούτε κάτι, να ανεμιστήρισε εδώ πίσω. Η φωνή δεν έχει βγει γιατί δεν έχω ξαναμιλήσει τόση ώρα. Στο ρίκι ένα έλα πάμε αυτό. Οπότε είναι λίγο περίεργη η φωνή μου. Εδώ έχουμε το μπαμπάκι πάλι. Μάλλον πρέπει να πάω σε έναν οτορινολαριγκολόγο, να το δούμε. Ένα τέτοιο γιατρό, να το δούμε. Θυμάμαι είχε ένας συμμαθητής μου το γυμνάσιο Λύκειο. Ο μπαμπάς του ήταν. Μήπως πάω σε αυτόν στη Φιλαδέλφια. Τέλος πάντων. Αυτά. Χθες έκανα ζωάρα, εντάξει, πήγα στο σούπερ μάρκετ. Πλέον το σούπερ μάρκετ είναι η έξοδος της εβδομάδας, ξέρω εγώ. Πώς έχεις καταλάβει ότι έχεις μεγαλώσει, είναι αυτό. Εν τω μεταξύ πήρα και για ένα δωράκι για ένα παιδί φίλων μας που θα βρεθούμε, που έχει γενέθλια. Και το έπαιξα η θεία η κακιά με τα βιβλία. Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω αυτό. Έχει 3.000 παιχνίδια, σίγουρα θα έχει. Αλλά μου φάνηκε πιο ενδιαφέρον να μπει στη διαδικασία, να διαβάζει, να κάνει. Αλλά εντάξει, μου πεις τώρα παιδάκι παιχνίδι θα ήθελα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ελπίζω να του αρέσει. Εγώ που έχω υδρώσει πάλι. Νομίζω ότι έχει υγρασία πάλι. Γιατί να έχει υγρασία. Επίσης νιώθω σαν Playmobil, με το μάγουλο και το καρέτο εδώ. Και έτσι θα πούμε το τίτλο του βίντεο. Έγινα Playmobil. Εν τω μεταξύ, τώρα που κουρεύτηκα, κοιτάξτε λίγο, δεν φαίνεται τόσο άσχημο το κατέβασμα. Φαίνεται λίγο cute. Αλλά να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα ένα ξανθό έτσι, όλο πάμε, όλο ξανθό. Να τελειώνει λίγο η φάση. Αλλά δεν θα γίνει αυτό, οπότε μην τρελανόμαστε. Νιώθω λίγο ότι θέλω λίγο χρόνο ακόμα να το συνηθίσω το κοντό. Και ακόμα τα πειράζουν που εδώ. Εν τω μεταξύ τα μαλλιά μου ήταν κάπου εδώ, ξέρω. Είχα μακρινή πάρα πολύ, αλλά εντάξει ήταν χαλασμένα, μην τρελανόμαστε. Πολύ κόμπους και τέτοια. Αλλά λίγο τώρα δεν το περίμενα, μου το έκανε λίγο απότομα και φοβήθηκα. Αλλά οκ, το έχουμε, θα μακρύνουνε. Σκέφτομαι αυτό ότι έστω αυτά εδώ είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε θα μακρύνουν κάποια στιγμή και θα στρώσουν. Ελπίζω. Μπορώ να κάνω μάθημα κάποια ώρα ή όσο αντέξω, γιατί δεν λίγο προχωράμε και δυσκολεύει λίγο αυτό το digital. Και με δυσκολεύει αρκετά. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Βασικά πρέπει να κάτι πιάτα. Επίσης, το πιάσουμε το μαλλί που λέω. Και πιάνονται, ναι. Και έχω αυτά εδώ τα πιάνονται αυτά στο μισά. Και εδώ γίνεται ένα μαούλο είναι. Το μαούλο με ενοχλεί τελικά, όχι το μαλλί. Κρίμα. Πάμε να κάνουμε μάθημα για. Πάμε, Ρίκ. Πάμε. Άλλη μια μέρα σε αυτό εδώ το βίντεο. Ξύπνησα, γύρισα, έβγαλα Ρίκ και έχω γίνει μουσική με εννοείται. Δεν μπορώ με το μαλλί άλλο. Έχει δροσιά και ξέρεις άμα κάνεις και κάτι λίγο κινείσαι και αυτά υδρώνεις. Αλλά έχει αρχίσει και κρυώνει και επιτέλους λίγο πάει καλύτερα όλο αυτό γιατί δεν μπορώ άλλο. Πώς είστε? Το μαλλί Playmobil δεν συνηθίζεται ακόμα. Έξα και ραντεβού για κάτι για το χρώμα, γιατί καταλαβαίνεις εδώ ότι υπάρχει μια τρελή ρίζα. Λέω να φτιάξω ένα σμούθι πάλι. Γενικά με το σμούθι, άμα έχεις χαλασμένα έτοιμα έτσι να πεθάνουν φρούτα, είναι καλή σκέψη το σμούθι. Και σήμερα σκέφτομαι να κάνω κάτι με μπανάνα και να βάλω και σοκολάτα, γιατί του πάει. Κάνει ωραία έτσι γεύση. Και κάτι άλλο που είχα δοκιμάσει, δεν θυμάμαι αν το είχα δείξει. Λοιπόν, πάρτε ζελέ διέτης, χωρίς ζάχαρη φυσικά, όχι διέτης, λάθος, χωρίς ζάχαρη. Φτιάξτε το και μέσα στην ποσότητα βάλτε γιαούρτι. Είναι το τέλειο γλυκό, σε χορταίνει full και νιώθεις ότι τρως κάτι γλυκό. Εγώ το κάπου σε καμιά διατροφή κάποια στιγμή το είχα δει και το είχα κάνει και λέω οκ. Αλλά είναι το τέλειο γλυκό και για όλες τις εποχές, γιατί μπορεί να το φας όλες τις εποχές, αλλά να τρως γιαούρτι ρε παιδί μου. Αν δεν σ' αρέσει η γεύση του γιαουρτιού, όπως εμένα που δεν με ενθουσιάζει, και θέλω και το γλυκάκι μου. Win-win, δηλαδή παίρνεις κάτι καλό από το γιαούρτι και τρως κάτι το πιο σαν γλυκό, χωρίς ζάχαρη. Δείτε το, δοκιμάστε το. Think later. Σήμερα Παρασκευή δεν θα κάνω τίποτα. Δεν θέλω να κάνω μάθημα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θέλω απλά να μην κάνω τίποτα. Οπότε πάω να φτιάξουμε σμούθι και λίγο θα χαλαρώσουμε. Δεν θα κάνω πολλά πράγματα. Επίσης πουλήθηκε και μια μπλουζίτσα ακόμα στο Vinted. Την έπλυνα γιατί νιώθω ότι κάτι είχε σαν κίτρινες, γιατί ήταν λευκή. Τώρα ελπίζω να μην μας κράξει ο άνθρωπος, θα μου πεις μια μπλούζα 2-3 ευρώ πήρε, γιόλο. Λιώστη, βάλει τη χλωρίνη να καθαρίσει άμα δες. Εγώ δεν βάζω και χλωρίνη, την έπινα. Το αυτή δεν βοηθάει, δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Νομίζω ότι κάτι έχει χαλάσει από τον καιρό που είχα κάνει τον τράγο, το σκουλαρίκι. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος με αυτή την τρύπα. Και νομίζω ότι δεν θα πάμε καλά. Και πρέπει να πάω στο γιατρό. Και δεν θέλω να πάω και στο γιατρό για αυτό το πράγμα, γιατί φοβάμαι ότι θα με κράξει και να το βγάλω. Και δεν θα ήθελα, αλλά θα ήθελα κιόλας. Τέλος πάντων. Πάω να φτιάξω σμούθι, να πιω τα νερά μου. Η φωνή δεν έχει ακόμα συνέλθει από το πρωινό ξύπνημα. Το νεράκι. Όπα, ναι, δεν πάει καλά. Α, να σας δείξω και τι άλλο αγόρασα. Βασικά δεν αγόρασα. Αγόρασα, αλλά τα λεφτά του, είναι αυτό εδώ, τα λεφτά του πήγανε όλα για τα πυρόπληκτα ζωάκια. Το φτιάξανε, είναι ένα πύλινο πραγματάκι. Καθίστε να σας το δείξω. Είναι ένα πύλινο δοχιάκι, ξέρω εγώ, μπολάκι. Έτσι. Έχω βάλει και μια λυσίδα μέσα ποδιού. Άσχετο. Και τα λεφτά θα πηγαίναν όλα σε φιλοζωικές, νομίζω στο Dog Voice, για τα πυρόπληκτα ζωάκια που είχαν γίνει φωτιά στο καλοκαίρι. Και όταν το είδα θα το πάρω και το πήρα και σε πράσινο κάπως, έτσι να ταιριάζει με το σαλόνι και τα μαξιλάρια. Δεν είναι cute. Λυκούλη μου. Είναι πατουσίνη. Είναι πατουσίνη. Ένα πατουσίνη. Πού είσαι, Ρικ? Αφήστε με να κάνω τη βόλτα μου εγώ τώρα και δεν θέλω πολλά. Θέλω να μου αφήσετε ήσυχο. Yeah. Λοιπόν, να σας πω και story time για αυτή τη γλάστρα και αυτά τα φυτάκια που βγαίνουν. Λοιπόν, όταν είχαμε πάει στη Σκωτία, μέσα στο ξενοδοχείο, αντί για δωράκι ή κάτι που σου δίνουν τέλος πάντων, που παίρνεις από το ξενοδοχείο, είχαν γενικά έτσι μια άβρα του να μην υπάρχει, να μην χαλάνε πράγματα και τέτοια, μπλα 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 μπλα, πώς να το πω πιο σωστά, για να μην γίνεται χρήση πλαστικού και όλα αυτά, να μην μπλένονται τα ρούχα πάρα πολύ και όλο αυτό το κομμάτι. Και σου δίνανε δώρο, μας είχαν δώσει ένα φακελάκι με διάφορα σποράκια από άγρια λουλούδια της Σκωτίας. Και σου έλεγε, ρε παιδί μου, και καλά για τη χρήση του πλαστικού έλεγε πάνω, δεν το θυμάμαι, το έχω πετάξει στο χαρτάκι. Θυμάμαι το ξενοδοχείο, μπορώ να σας το γράψω. Και τώρα τα έβαλα εγώ να φυτρώσουμε, γιατί έλεγε ή άνοιξη νομίζω ή φθινόπωρο να τα κάνεις. Και τα έβαλα και έχουν βγει. Δεν ξέρω αν θα βγουν λουλούδια. Δεν έχω ιδέα, αλλά είναι διάφορα πραγματάκια, διαφορετικά, δηλαδή αυτό βλέπω ότι είναι ίδιο με αυτό. Αυτά είναι άλλα. Τώρα πρασινοπάθα είναι μόνο, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ας ελπίσουμε να βγει κάτι καλό από αυτό. Να κάνει παρέα εδώ με τα δεντρολίβανα και αυτά. Αυτό το κούρεψα. Δεν έχει... Α, κάτι έχει βγάλει αυτά. Κάτι έχει βγάλει. Πολύ σιγά σιγά. Τέλος πάντων. Είχε ξεραθεί. Και εδώ έχουμε ένα δυόσμο. Μια λόη. Και αυτό εδώ που μόνο πρέπει να ανέβει πάνω. Γιατί εδώ δεν το βλέπει ήλιος. Και δεν νομίζω να γίνει κουβίτσα. Και έχω την εντύπωση ότι θέλει. Εν τω μεταξύ, το κρεμμύδι αυτό τι είναι. Έχει βγει. Τέλος πάντων. Ό,τι γίνει τώρα. Και εδώ βλέπουμε την μπανάνουλα που είναι έτοιμη να πεθάνει. Λοιπόν, την κόβουμε κομματά και τη βάζουμε εδώ στο πολυμηχάνημα το τέτοιο της Κέγου, δεν ξέρω τι καταλέγεται. Έχω βάλει μέσα και ένα χουρμά, μερικά κάσιους και μια κουταλιά κακάο, το οποίο ήταν καινούριο το κουτάκι και παλεύω να το ανοίξω. Κουμπλέ, βάλαμε και αυτό και μετά προσθέτω το γιαούρτι, απλά για να βάλουμε την πρωτεΐνη. Τσουκ τσουκ τσουκ, έβαλα δύο, εντάξει, καλά είναι, αλλά επειδή έβαλα και τσία, χαμός θα γίνει. Παραδόξως το λέτε δεν με έσβησε. Συνήθως όταν τα βάζεις όλα αυτά έβαλα και νεράκι μέσα για να γίνει έτσι λίγο πιο smooth και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σαν μήλικο. Παιδιά, να σας πω κάτι, το έχουν κάνει τόσο δύσκολο τα παιδιά που δεν μπορούν να τους καλέσουν το πουθενά. Ρικ, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται ρε? Άραξες. Έχει κάτι στην αγαπημένη του καρέκλα. Γενικά αυτή η καρέκλα έχουμε ένα πρόβλημα. Άμα δείτε αυτό το πάτωμα, έχει αυτές τις εγκοπές. Και ο Ρίκο καημένος όταν βάζουμε τα χαλιά, λίγο το χάνουμε αυτή την ισορροπία και δεν είναι ίσιο. Οπότε όταν ανέβαινε, έκανε ένα κρούτς, κουνιότανε και είχε φοβηθεί και δεν ανεβαίνει. Και ανεβαίνει μόνο το καλοκαίρι. Θα δούμε φέτος το χειμώνα, θα ανέβει. Τι λες? Εδώ θα μας πούν και τον καφέ που δεν τον πίνουμε. Μια σταγόνα μόνο. Το πάει για βροχή λίγο, τι λέτε. Και πάω σπίτι γρήγορα για να μην με πιάσει βροχή, χαρτί στη μαμά μου. Είπαμε τον καφέ. Έτσι, τα πάμε μετά τι θα συμβεί, κλαίω. Αυτά. Ρικ, πάμε σπίτι. Πάμε σπίτι. Ναι, θα σε αφήνω. After the mortgage meltdown, Bass Industries was in trouble. I knew some people who knew some people, and I made a deal to sell some oil from the Sudan. Κάτι ψήνεται εδώ. Πατάτες. Λαχανικό τυράκι και τέτοια. Και θα δείτε σε λίγο το αποτέλεσμα. Τέλειο. Δεν βάζω αλλαντικά. Δεν μου αρέσει, δεν τρώω αλλαντικά. Έχω βάλει μόνο τυριά, ντομάτα, μαγιονέζα και μια τυρί σαν Φιλαδέλφια, μαλακό τέτοιο τυρί ρε παιδί μου, αλλά είναι του Lidl και έχει μέσα herbs και πατατουλίτσες από Ένος που τον αγαπάμε full. Γεια χαρά. 2000 years later. Γεια σας και πάλι, τι κάνετε φίλοι μου? Λοιπόν, δεν έχω τραβήξει τίποτα με το Σαββατοκύριακο, ήταν λίγο περίεργο Σαββατοκύριακο, αλλά Δευτέρα σήμερα, εγώ αύριο Τρίτη ξεκινάω δουλειά. Χαμούλης. Ναι, δεν ξέρω πώς θα πάνε όλα αυτά που σκέφτομαι. Νομίζω ότι απλά άνοιξα την κάμερα για να κάνω ένα κλείσιμο στο vlog τέτοιο της εβδομάδας που μας πέρασε. Για να κλείσει, να φύγει, να φτιαχτεί και να ανέβει. Μπορεί να ανέβει και σήμερα, θα δούμε. Και βλέπω τι και κάνοντας. Πώς θα πάει από εβδομάδα. Αν θέλω να κάνω κάτι ξανά, δεν ξέρω, επειδή θα έχω λίγο άγχος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Οπότε θα κλείσω εδώ, θα πω κάντε subscribe, μην ξεχνιέστε, μην ντρέπεστε, είναι τσάμπα. Για κάποιο λόγο είχα και κάποια subscribe, τώρα ανέβηκαν πάλι τα νούμερα. Ποιος κάνει subscribe? Μπράβο το αυτό, μπράβο. Χαίρομαι που γίνονται τα subscribe. Δεν ξέρω, είναι κάποιοι φίλοι εκεί έξω, οι οποίοι κάνουν έτσι χωρίς να έχουν δει πολλά βίντεο, τέλος που δεν πειράζει. Καλό είναι να ανεβαίνει, με θέλει σιγά σιγά. Γενικά είναι πολύ δύσκολο, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή όλοι έχουμε πέσει λίγο στα μούτρα στο TikTok και στο Instagram. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο worth it, θα έλεγα. Δεν ξέρω. Θα μου πεις κουκλά μου, δεν το έχεις ψάξει και πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Θα το δούμε. Κάποια στιγμή μπορεί να ανέβουν και αυτά. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ο καλός μας ο τείχος με τα ταξιδιωτικά. Οπότε, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Και μπράβο που κάτσετε μέχρι εδώ. Που δεν πιστεύω θα κάτσετε πολύ, αλλά όσοι κάτσετε, ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Φιλιά. Γεια.